Απίστευτο και όμως αληθινό. Περιστατικό κλοπής έλαβε χώρα στον αρχαιολογικό χώρο της Πιναλόγκας. Με το στόμα ανοιχτό έμειναν όσοι ενημερώθηκαν ότι έκαναν φτερά εισπράξεις από το ταμείο του νησιού και μάλιστα κάτω από την μύτη των φρουρών που, όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, καθημερινά προστατεύουν τον αρχαιολογικό χώρο. Εγώ νομίζω ότι για να πάει κάποιος εκεί έπρεπε να ξέρει τα κατατόπια. Ότι είχε χρηματοκιβώτιο στην Πιναλόγκα, ότι υπήρχαν λεφτά, δεν πήγε στα τυχαία. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό, δηλαδή ότι ήταν γνώστης όποιος πήγε να κάνει αυτή τη δουλειά εκεί πέρα. Πιστεύω η αστυνομία θα τους βρει εύκολα. Άγνωστος ή άγνωστοι είχαν όχι μόνο το θράσος να χτυπήσουν το χώρο που επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, αλλά δεν πτωήθηκαν από το γεγονός ότι θα έπρεπε να διαφύγουν μέσα από τη θάλασσα. Ίσως να ήταν ελλειπή τα μέτρα. Και έγινε ό,τι έγινε. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο εδώ στην περιοχή μας. Την ώρα της κλοπής εκτιμάται πως στο χρηματοκιβώτιο βρίσκονταν οι εισπράξεις της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πότε πραγματοποιήθηκε η κλοπή, η οποία έγινε αντιληπτή τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα και το ποσό των εισπράξεων που έκαναν φτερά, το οποίο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ. Ήταν κάτι μεμονωμένο, δεν έχει ξαναγίνει δεύτερη φορά. Και μακάρι να μην ξαναγίνει. Γενικά η περιοχή είναι πολύ ήρεμη. Δεν έχουμε ακούσει, δεν συμβαίνουν πολλά τέτοια περιστατικά. Οπότε δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει κάτι. Είμαστε πολύ ασφαλής περιοχή. Ερευνάται αν το χρονικό σημείο της κλοπής ήταν τυχαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισπράξεις μεταφέρονται στην τράπεζα, αλλά αυτό γίνεται όταν είναι ανοιχτή. Συνεπώς, οι εισπράξεις του Σαββατοκύριακου επρόκειτο να μεταφερθούν το πρωί της Δευτέρας, κάτι που φαίνεται ότι γνώριζαν οι δράστες. Θα διφημίσει τον τόπο. Καλό να μην γίνονται αυτά. Να βρεθεί ο φταίχτης. Η Σπιναλόγκα φωτίζεται μέχρι 12 η ώρα. Μετά στις 12 η ώρα κλείνει τα φώτα. Είναι κρίμα. Το νησί εδώ πέρα και η πλάκα φέρνει πολύ κόσμο. Εξυπηρετούμε πολύ κόσμο κάθε μέρα. Οι άνθρωποι φεύγουν ευχαριστημένοι, περνάνε καλά. Το πρωτοφανές περιστατικό προκαλεί ερωτηματικά για τη φύλαξη του χώρου, καθώς η Σπιναλόγκα είναι ένα από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα στην Ελλάδα. Έχουν δύο φύλακες εκεί πέρα. Όλοι φεύγουν 6,5 ώρα, σχολάνε με τα τελευταία καραβάκια. Δεν ξέρω αν μένει κάποιος στο νησί. Δεν πρέπει να μένει πάντως. Κρίμα για αυτά που γίνονται. Ήδη είναι σε εξέλιξη έρευνες από τις αρχές για τον εντοπισμό των δραστών, αφού έχει ιδιαίτερη σημασία ο τρόπος δράσης τους.